Ήταν ο Αυτιάς, θυμάστε, ο οποίος πραγματικά, θα δείτε τώρα το original, πραγματικά τους έχει τους καλεσμένους και ειδικά τους συνεργάτες του τάξη σχολείου και τους σηκώνει στο πίνακα για να τους εξετάσει. Κυρία Ράχοβα, είναι απίστευτο αυτό που συνέβη, έτσι. Είναι ένας καθαρός εμπαιγμός. Είναι ένας καθαρός εμπαιγμός, κυρία Ράχοβα. Μουζάκη Λαμπάνο. Ένας πραγματικός εμπαιγμός και θέλω να δούμε μία προς μία όλες τις κάρτες. Φόρος υγείας, πόσο είναι? 6%. Φόρος εισοδήματος πόσο? 22%. Καλάκος και Μουζάκη στον αέρα. Για έλατε από εδώ. Για έλατε να σας δω. Ελάτε να σας δω, διότι εδώ έχουμε ιστορία μεγάλη. 280.000 συνταξιούχοι ή 380.000. Επιπλέον πήραν αύξηση της φοράς υπερεοπή από 4-6%. Μπράβο. Πήραν άλλο ένα 2%. Και επίσης τα φάρμακα, πόσο πήγε? Έχει φτάσει 25 και συγκεκριμένα φάρμακα έχει φτάσει μέχρι και 40. Για έλατε προς τα εδώ, έλατε προς τα εδώ και οι δυο σας. Ρωτώ, να επιστρέψει η συμμετοχή στα φάρμακα στο 10%, συμφωνείτε? Απόλυτα. Γέλανο, γέλανο. 40 είναι ότι κρέμασε, δεν έχω διαβάσει. Τους εξετάζει κανονικά και είναι με αυτό το ύφος το ναι. Το δεν έχω διαβάσει, δεν είμαι σίγουρος ότι τα ξέρω. Οχ, γιατί με σήκωσε στον πίνακα σήμερα. Γι' αυτό λοιπόν, με αυτή την αφορμή, κάναμε αυτό που εχθές ήταν το νούμερο 1. Κυρία Ράχοβα, είναι απίστευτο αυτό που συνέβη, έτσι. Είναι ένας καθαρός εμπαιγμός. Είναι ένας καθαρός εμπαιγμός, κυρία Ράχοβα. Μουζάκη Λαμπάνο. Ελπίζω να είσαι διαβασμένος. Πάμε γεωγραφία. Πρωτεύουσες νομών Ελλάδος. Νομός Ροδόπης. Πρωτεύουσα. Η Κομωτινή. Νομός Εύρου, πρωτεύουσα. Η Αλεξανδρούπολη. Καλάκος και Μουζάκη στον πίνακα. Γεια, Αγγελμπουρντά. Να δούμε αν διαβάσατε. Μην αρχίσετε, δεν διάβασα γιατί είχαμε επισκέψεις. Κάνε την πρόσθεση και πες το σωστό αποτέλεσμα της πράξης. Κύριε, χθες ο μπαμπάς μου δεν αισθανόταν καλά και πήγαμε στο νοσοκομείο και δεν πρόλαβα. Ήμαρτον! Δεν πρόλαβα να διαβάσω, κύριε. Τι ζωή τρέλα μας πουλάς, ρε Καλάκο. Κύριε, η εφημερία είχε πολύ κόσμο λόγω κορονοϊού και δεν κοιμήθηκα καλά, αλήθεια. Για έλατε προς τα εδώ, έλατε εδώ να σας εξηγήσω το όνειρο. Λοιπόν, θα γράψεις 100 φορές με μπλε στυλό, είμαι ένας αδιάβαστος γκασμάς, εντάξει. Μάλιστα.